αστυνομικές ευθύνες για το άτομο που υπέγραψε το εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για την άτυχη 8χρονη Μαρία Μαρίνοβα, βλέπει η έκθεση της αστυνομίας για το συμβάν. Το πόρισμα ολοκληρώθηκε και διαβιβάζεται στη νομική υπηρεσία για να μελετηθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, στο πόρισμα δεν εντοπίζεται ιατρική αμέλεια ως προς τις ιατρικές εξετάσεις που έγιναν, αλλά διοικητική αμέλεια που αφορά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την πλήρη ενημέρωση της μητέρας, η οποία δεν γνώριζε καλά ελληνικά. Η υπηρεσία του νοσοκομείου ήταν υποχρεωμένη να καλέσει μεταφραστή σε μια τόσο σοβαρή περίπτωση. Εξάλλου, στην κατάθεσή της, η μητέρα του 8χρονου κοριτσιού είπε ότι υπέγραψε το εξιτήριο χωρίς να έχει καταλάβει τον κίνδυνο που διέτρεχε το παιδί της. Τον τελευταίο λόγο έχει ο Γενικός Εισαγγελέας, τον οποίο εναπόκειται αφού μελετήσει το πόρισμα της αστυνομίας να αποφασίσει εάν θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Το απόγευμα της Κυριακής 5 Αυγούστου η αλλοδαπή μητέρα πήγε το 8χρονο κοριτσάκι της στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού με υψηλό πυρετό. Αφού πρώτα εξετάστηκε από γιατρό, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του στο παιδιατρικό τμήμα. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα η μητέρα ζήτησε να υπογράψει εξιτήριο και μετέφερε το παιδί πίσω στο σπίτι. Γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας επισκέφτηκε ξανά τις πρώτες βοήθειες μαζί με το παιδί που είχε χαμηλούς σπαλμούς, υψηλό πυρετό και ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το 8χρονο παιδί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Η νεκροτομή του 8χρονου κοριτσιού έδειξε πως ο θάνατός της οφείλεται σε συπτικό σοκ.